Κυρία Ακτενά. Ευχαριστώ. Εδώ και δύο εβδομάδες ο λαός μας, όλη τη χώρα, στην Αττική, στη Ρόδο, στην Αγχίαλο πρόσφατα, βιώνει ένα έγκλημα διαρκείας, τα αποτελέσματα μιας εγκληματικής πολιτικής που έχει να κάνει με τον ίδιο τον τρόπο που το ίδιο το αστικό κράτος, επιτελικό ή όχι, αντιλαμβάνεται την προστασία της ζωής, της περιουσίας, αυτό που λέμε του λαού. Αυτό που ζήσαμε όλο αυτόν τον καιρό δεν είναι απλά. Είδαμε τραγικές ελλείψεις σε πόρους και σε ανθρώπους, ενώ και σε υλικά μέσα και σε ανθρώπινους πόρους. Χιλιάδες τα κενά στην πυροσβεστική. Είδαμε την εγκληματική πράξη νομοθετικού περιεχομένου που ψηφίστηκε χθες στη Βουλή, που μεταφέρει ανθρώπους από την πυροσβεστική για να στελεχώσουν το ΕΚΑΒ, που επίσης καταραίει, και είδαμε τα αποτελέσματά του μέσα στην τουριστική περίοδο τον τελευταίο καιρό και τα βλέπουμε συνέχεια. Και την ίδια βλέπουμε και την ίδια στιγμή που γίνονται όλα αυτά τα πράγματα, βλέπουμε και την έξωση, την επιχείρηση για να γίνει έξωση στα Πατήσια προχτές, όπου εκεί αντέδρασε άμεσα ο κρατικός μηχανισμός με ΜΑΤ για να εμποδίσει τον κόσμο να πάει να συμπαρασταθεί στην γυναίκα εναντίον της οποίας έκαναν έξωση. Και πυροσβεστική. Και πυροσβεστική, ακριβώς. Είχαμε και πυροσβεστικά οχήματα σε μια περιοχή, μια γειτονιά στα Πατήσια. Την ίδια στιγμή κυγόταν κυριολεκτικά η χώρα. Αυτό λοιπόν για μας είναι επιλογή. Είναι στρατηγική επιλογή. Του πώς και πού και για ποιον διατάσεις τους κρατικούς πόρους και το πώς σχεδιάζεις τη λειτουργία αυτού του κράτους. Και να πάμε στο σχεδιασμό. Το άλλο που ακούμε, και γι' αυτό θεωρούμε ότι δεν είναι απάντηση η παρέτηση οποιοδήποτε υπουργού σε αυτό το πράγμα. Και βλέπουμε, ακούμε συνέχεια άλλη μια φορά, γιατί αυτά τα πράγματα δεν τα ζούμε μόνο τώρα, τα ζούμε χρόνια τώρα και επί κυβερνήσεων και του ΠΑΣΟ και του ΣΥΡΙΖΑ και διαφόρων συνδυασμών αυτών των κομμάτων. Είναι μια παλιά ιστορία η πυρκαγιά στη χώρα μας, μια παλιά ιστορία η κατάρρευση του συστήματος υγείας και βλέπουμε σήμερα πραγματικά πάλι άλλη μια φορά να ρίχνει περιφέρεια στους Δήμους τις ευθύνες, η κυβέρνηση στους Δήμους. Πόσες φορές έχουμε ακούσει ότι φταίνε οι Δήμοι που δεν αξιοποίησαν σωστά τα κονδύλια. Μα δεν γίνεται να έρχεσαι εκ των υστέρων και να κάνεις τέτοια αποτίμηση. Υποτίθεται ότι αν είσαι ένα κράτος το οποίο θέλει πραγματικά να χρησιμοποιήσει τους πόρους, τους δημόσιους, με έναν αποτελεσματικό τρόπο, σχεδιάζεις και μηχανισμούς επιτήρησης και βέβαια ξέρουμε ότι τέτοιοι μηχανισμοί υπάρχουν γιατί χρησιμοποιούνται όταν πρόκειται, παραδείγματος χάρη, για τα έσοδα, τα φορολογικά. Άρα λοιπόν δεν είναι ένα κράτος που δεν μπορεί να το κάνει. Επιλέγει πού θα το κάνει και πού όχι. Αυτό για μας συνιστά εγκληματική πολιτική και βέβαια πρέπει να πούμε και κάτι άλλο που έχει μεγάλη σημασία και κάτι που ο κόσμος το έχει νιώσει τον τελευταίο καιρό και στη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττική και στην πυρκαγιά στην Αγχίαλο. Την πιθανότητα ενός μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος και το τι σημαίνει αυτό για τις περιοχές αυτές. Το είδα, τυχαίνει να είμαι και από το Θριάσιο. Είδαμε εκεί πέρα πραγματικά μια ανάσα έφτασε φωτιά από τη βιομηχανική περιοχή του Ασπροπύργου, τείχοματερή της Φυλής. Ο κόσμος όποτε γίνεται κάτι εκεί πέρα κλειδώνεται στα σπίτια του, δεν μπορεί να ανασάνει. Πραγματικά θα θρηνήσουμε θύματα. Έχει δηληστήρια και έχει μεγάλες βιομηχανίες, έχει χημικά. Θα ζήσουμε μια τραγωδία έτσι και γίνει κάτι, ένα τέτοιο ατύχημα εκεί πέρα. Και μέχρι σήμερα, παρότι έχουμε προειδοποιήσει ξανά και ξανά, δεν έχει γίνει ποτέ τίποτα. Κανένα σχεδιασμό. Και το ίδιο είδαμε και στην Αγχίαλο, όπου εκεί φάνηκε. Και στη Βιπέλα Μίας. Σωστά, και στη Βιπέλα Μίας. Σωστά. Απλώς στην Αγχίαλο ζήσαμε και αυτό το ασύλληπτο με τις κρίξεις. Με την αποθήκη πυρομαχικών. Ναι. Λοιπόν, να δώσουμε τον χρόνο και τη δυνατότητα. Ναι, τελευταία. Εκεί είδαμε και κάτι άλλο. Την αδυναμία του κράτους να εκενώσει τον κόσμο. Όσοι ζήσανε την κατάσταση. Όχι, ο κόσμος εκενώθηκε. Όπου δεν εκενώθηκε. Δεν συμμορφώθηκε. Όχι, συγγνώμη. Η απομάκρυνση του κόσμου από την Αγχίαλο προς ασφαλή μέρη έγινε με την εθελοντική παρουσία πολιτών εκεί πέρα και αυτοοργανώνονταν στην κυριολεξία. Καταρχάς, δεν είναι μικροπολιτική κριτική στις κυβερνητικές πρακτικές. Αυτό που εμείς λέμε είναι ότι ο λαός δεν μπορεί να έχει καμία εμπιστοσύνη στο αστικό κράτος, διαχρονικά δείχνει ότι είναι εχθρικό απέναντί του. Ο λαός σώζει το λαό, λέμε εμείς, και φάνηκε αυτό τις τελευταίες πυρκαγιές, όπου τα μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ πρωτοστάτησαν στην οργάνωση και στην υποστήριξη της προσπάθειας να σβήσουν οι πυρκαγιές και να σωθεί ο κόσμος.